Γεύμα αγάπη σε πάνω από 200 συνανθρώπους μας που έχουν οικονομικά προβλήματα παρέθεσε στην Ηλιούπολη το νεανικό κανάλι του Σταρ. Η πρωτοβουλία του Σταρ θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και σε άλλους δήμους. Η οικογένεια του Σταρ μεγάλωσε. Πλούσιο φαγητό, χορός, κρασάκι και καλή διάθεση ήταν το μενού, η προσφορά που παρέθεσε το Σταρ στους συνανθρώπους μας που χτύπησε οικονομική κρίση. Και όλοι μαζί μπορούμε να στείλουμε ένα δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και αγάπης στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο ελληνικός λαός. Σε αυτή την προσπάθεια είναι κοντά μας το Σταρ. Στο Άλσος Ηλιούπολη, σε ένα ξεχωριστά διαμορφωμένο χώρο, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε πάνω από 200 οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας. Η προσφορά αλληλεγγύης του νεανικού σταθμού μας συνεχίστηκε ακόμη πιο δυναμικά. Αποφασίσαμε όλοι να βάλουμε μια σταγόνα ανθρωπιάς στη ζωή μας. Δεν είμαστε μόνο ηλεκτρονικοί, είμαστε και ανθρώπινοι. Θα περάσουμε καλά και εσείς θα είστε καλά. Η διευθύντρια επικοινωνίας του Σταρ, Λόλα Νταϊφά, και ο δημοσιογράφος Θοδωρής Ρακάκης μίλησαν με τους κατοίκους του Δήμου, παραβρέθηκαν στο γεύμα αγάπης και μοιράστηκαν τα προβλήματά τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την οικονομική κρίση. Το Σταρ είναι ένα νεανικό κανάλι με ανθρώπινο πρόσωπο και παρά το γεγονός ότι είμαστε σε κρίση, υπάρχουν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν υπάρχει μείωση στην ανθρωπιά και στην αξιοπρέπεια. Σήμερα έχουμε μαζί μας ανθρώπους μιας μικρομεσαίας τάξης, αξιοπρεπείς ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τον υπαρξιακό τους αγώνα. Το κέφι άφθονο με τη μουσική, το καλό φαγητό, την ανθρώπινη ζεστασιά να απομακρύνει έστω και για λίγο τις ανησυχίες για το δύσκολο οικονομικό μέλλον που αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά. Μακάρι να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχουν συμπολίτες που υποφέρουν. Και αυτό είναι δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Intersalas Private Catering συνεχίζει να στηρίζει τα γεύματα αγάπης του ομίλου Σταρ, πρωτοβουλία προσφοράς αλληλεγγύης και αγάπης στον συνάνθρωπο. Η πρωτοβουλία του Σταρ είναι πολύ καλή, βοηθάει και πάντα είμαστε δίπλα της και βοηθάμε κι εμείς. Η σημερινή προσπάθεια είναι μια άλλη προσπάθεια που κάνουμε δίπλα στους δύσκολους καιρούς που βιώνουν όλοι. Η προσφορά του Σταρ θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες σε άλλους δήμους και σε άλλες γειτονιές για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.